Πρέπει να πω ότι και για μένα, αλλά και για όλους τους συναδέλφους μου και μιλάω για τους συναδέλφους της υγείας, είναι τιμή που βρισκόμαστε, που βρίσκομαι σήμερα εδώ και για την πρόσκληση αυτή που έγινε, γιατί απαντάμε εφθαρσώς ότι εάν στον προϋπολογισμό οι αμυντικές δαπάνες ήταν κατά τη λιγότερες και πήγαιναν αυτά τα λεφτά και αύξηναν κατά τις δαπάνες για την υγεία, τα πράγματα ήταν σιγά σιγά λίγο καλύτερα. Εμείς λοιπόν απαιτούμε να καταργηθούν αυτές οι δαπάνες και να περάσουν όλες στην υγεία που σήμερα στενάζει. Και αν είμαστε εδώ και ρωτηθούμε γιατί είμαστε, απαντάμε με πολλούς τρόπους για την ανάπτυξη που έρχεται στην πόλη μας, όπως ακούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναβάθμιση τη γεωστρατηγική και την ενεργειακή της πόλης μας, που επίσης πολύ συχνά χρησιμοποιείται, για παράδειγμα τον αγωγό LNG, που όπως όλοι ξέρετε θα τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι από την καλύτερη παραλία ίσως της Αλεξανδρούπολης, στα Δίκελα. Μιλάμε για αναπτύξεις, για μόνιμη σταθερή δύναμη υπεράσπισης των συνόρων μας, όπως είναι τα αμερικάνικα στρατεύματα, που κανείς δεν κατάλαβε και ποιος τους κάλεσε κιόλας, και με χρήση των μόνιμων εγκαταστάσεων, όπως ακούστηκε, του στρατοπέδου Γιαννούλη, όχι μόνο γιατί είναι κοντά στο αεροδρόμιο ή γιατί είναι κοντά στο λιμάνι, αλλά και γιατί είναι κοντά, είναι ακριβώς στη μέση, από το στρατόπεδο Βολής, που είναι ο Αετός, πάνω πάλι από την παραλιακή και συνάμα τουριστική Νέα Χιλή. Το λιμάνι αυτό, που τόσο πολύ διεκδικούσαμε για μοχλό ανάπτυξης, πουλήθηκε και που για να επενδύσουν οι αγοραστές του, απέτησαν κάτι που απαιτούσε χρόνια ο λαός της πόλης, την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού, μόνο που την πραγματοποιούν παρακάπτοντας πολλά σημεία, όπως τη γειτονιά, τη λεγόμενη Τέρμα Άβαντος, εκεί που είναι η μειονότητα, με αερογέφυρα, παρακάπτοντας την Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Φερών, με αερογέφυρα. Γιατί η χρήση της είναι μία και μοναδική και ο στόχος της είναι αυτός, να εξυπηρετήσει τις αμερικάνικες δυνάμεις. Να πηγαίνουν γρήγορα στο πεδίο βολής και να πηγαίνουν γρήγορα στο λιμάνι ή όπου αλλού θέλουν, χρησιμοποιώντας και την Εγνατία Οδό. Γιατί λοιπόν φωνάζουμε και αντιδρούμε σε όλα αυτά? Όλες οι υποδομές και όλος ο σχεδιασμός υποτάσσονται στις απαιτήσεις των Αμερικανών. Τις εντολές μεταφέρει συχνά πυκνά, σαν σχεδόν ημιμόνιμος, θα έλεγα μόνιμος, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο πρέσβης Τζέφρι Ρος Πάιατ, είναι αυτός που όπως ακούστηκε ματοκύλησε την Ουκρανία, είναι αυτός που πριν από λίγο καιρό ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν έχει να φοβάται τίποτα από τη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια βάση που έχει αλλού στραμμένη την προσοχή της. Ο ίδιος το είπε, είναι αυτός που έχει εγκατασταθεί συχνά πυκνά εγκαθίσταται και επισκέπτεται τα γραφεία των δημάρχων μας, τόσο του σημερινού όσο και του προηγούμενου, αφού τους ξέρει καλά και τους καλεί και στις εκδηλώσεις για τη μέρα της ανεξαρτησίας στις 4 του Ιούλη, μαζί και με κάποιους από τα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Πιθανά να ακούγονται και να πιστεύουν πολλά, όπως παραδείγματος χάρη δεν θα φτάσουν τα σπίτια για να μείνουν οι Αμερικάνοι. Η εστίαση είναι τα ανταποδοτικά και τα αντισταθμιστικά ωφέλη που θα έχει η Αλεξανδρούπολη. Ας μην ξεχνάμε ότι μια τριμελής οικογένεια για να νοικιάσει ένα σπίτι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα θέλει 600-700 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα που δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Που, να μην μιλήσουμε δηλαδή για τη μέρημνα, για τη φοιτητική στέγη και την ζωή. Ολοκληρώνοντας να πούμε ότι καλώς ήρθες λοιπόν δολάριο, αλλά ένα δολάριο που το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι βουτυγμένο στα αίματα και τις ναρκωτικές ουσίες που το συνοδεύουν, είναι ένα δολάριο που αντιστοιχεί σε χάνδρες και μπιχλιπίδια για τους Ινδιάνους όπως θυμόμαστε. Θα ξαναγυρίσω στο παρκάκι στο στρατόπεδο του Γιαννούλη και στο παρκάκι που υπάρχει. Όσοι είναι από την Αλεξανδρούπολη το ξέρουν, πηγαίνοντας δηλαδή για να βγούμε στην περιφερειακή οδό, θα το δούμε στα αριστερά μας. Εκεί υπάρχει ένα όμορφο κομμάτι και έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα που λέγεται «Πάρκο να γίνει». Το κίνημα λέγεται έτσι. Αλλά μάλλον το πάρκο αυτό δεν θα γίνει, γιατί εκεί θα ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι. Αυτοί είναι οι ξένοι φαντάροι
που όχι μόνο δεν εγγυούνται την ασφάλειά μας, ας θυμηθούμε την Κύπρο, τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, τους πνιγμένους στα νερά του Αιγαίου μας, που οι πόλεμοι συμφερόντων τους δημιουργούν, και ταυτόχρονα εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνου, όπως ακούστηκε και όπως αναλυτικά υπόθηκε. Βέβαια, να πούμε ότι πολλοί λένε, γιατί συνέχεια τερατολογούμε, γιατί δεν σκεφτόμαστε ψύχρεμα, γιατί δεν βλέπουμε ότι υπάρχει και η άλλη λύση. Ήσυχα να κοιμηθούμε, ίσως αύριο οι Αμερικάνοι να καλύψουν τα κενά που έχουμε, να μας βοηθήσουν. Και εμείς τους λέμε ότι ναι, ίσως να καλύψουν τα νοσοκομεία μας. Στο νοσοκομείο που σήμερα δίνει μια άνηση μάχη, όπως ακούστηκε, με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, όπως την αναστολή αδειών. Κανείς δεν δικαιούται να πάρει άδεια. Μήπως του λένε εξουθένωση, δεν ξέρω. Ας μας απαντήσουν οι Αμερικάνοι. Με υποστελέχωση μιλάμε για ανάγκες προ-κορονοϊού. Και στον κορονοϊό, αλλά και αυτές που θα συνεχίσουν να υπάρχουν και αύριο, όσο θα υπάρχει το ίδιο εκμεταλλευτικό σύστημα. 130 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού αναγνωρίζει το Υπουργείο, ενώ σύμφωνα με τον οργανισμό που επίσης το Υπουργείο έχει δημιουργήσει, τα κενά είναι 320. Νοσηλευτικού, προσέξτε, μόνο νοσηλευτικού προσωπικού. Βγήκαν σε αναστολή εργασίας 10 γιατροί και πάνω από 60 εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων. Και είναι πάνω από 60 και δεν είναι πάνω από 100 όπως ήταν, γιατί νοσούν και επιστρέφουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Αναγκάστηκε η διοίκηση να μειώσει 70% τα τακτικά χειρουργεία. Δεν χειρουργήσε στην Αλεξανδρούπολη σήμερα. Ξεχάστε το. Ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ό,τι θέλετε. Από ενός μήνα, τριών μηνών, ενός χρόνου και βλέπουμε. Και πάντα βέβαια με την ελπίδα ότι ίσως μείνω και μόνιμα εδώ μέσα. Ανεπαρκείς προϋπολογισμοί. Δεν υπάρχουν συντηρήσεις μηχανημάτων στα 3/4 των μηχανημάτων του νοσοκομείου. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ούτε λοιπόν ο ύπνος, ούτε τα όνειρα, ούτε οι σκέψεις λύνουν τα προβλήματα και φυσικά ούτε οι Αμερικανοί. Όπου πήγαν αυτοί οι τελευταίοι, οι Αμερικανοί, δημιούργησαν προβλήματα, έσπηραν ναρκωτικά, προκάλεσαν ματοκυλίσματα. Τη λύση λοιπόν μπορούμε να τη δώσουμε εμείς, ο λαός. Εμείς που μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και οι άλλοι που θέλουμε και μπορούμε να συσπηρώσουμε στον αγώνα μας για να φύγουν οι βάσεις από την Ελλάδα, για να είμαστε εμείς ο λαός, ο αφέντης στον τόπο μας. Γιατί εδώ στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι και δεν θα αφήσουμε να γίνει φεόντα μάρη και πεδίο βολής φθηνό. Ευχαριστώ πολύ.